Είμαστε κάποιους μήνες πριν από τις νέες δημοτικές εκλογές. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το έργο που έχετε να παρουσιάσετε στους συμπολίτες σας. Τα προηγούμενα 4 χρόνια προφανώς. Ναι. Στόχος μας ήταν στα χρόνια της κρίσης να μπορέσουμε να διατηρήσουμε καταρχήν τις κοινωνικές δομές που είχε ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια σε εισαγωγικά καλά χρόνια. Δηλαδή, διατηρήσαμε τα 4 καπή, τις παιδικές κατασκηνώσεις, τη δημοτική συγκοινωνία που είναι δωρεάν. Διατηρήσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο τη λειτουργία των σχολείων και των παιδικών σταθμών και παράλληλα από το 12 που φτιάξαμε και νέες κοινωνικές δομές όπως το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, την ομάδα των εθελοντών γιατρών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των δημοτών μας, πράγματα τα οποία και σήμερα τα διατηρούμε. Βέβαια το κοινωνικό φαρμακείο παραδείγματος χάρη δεν χρειάζεται γιατί η κυβέρνηση έκανε τον νόμο που μπορεί να πηγαίνει και ανασφάλιστη στα νοσοκομεία να συνταγογραφούνται και να έχουν ιατρική παρακολούθηση, αλλά το κοινωνικό παντοπολείο υπάρχει ακόμα και όλες οι άλλες λειτουργίες οι κοινωνικές που σας ανέφερα. Όπως επίσης από πέρυσι υπήρξε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για σχολικά γεύματα που φέτος σε μερικά δημοτικά σχολεία και φέτος θα επεκταθεί σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Δηλαδή 3.300 μαθητές των δημοτικών σχολείων θα έχουν γεύματα κάθε μέρα. Αυτό ήταν προτεραιότητά μας, δηλαδή η δράση στον κοινωνικό τομέα ώστε να διατηρήσουμε τη συνοχή της κοινωνίας της πόλης μας. Επίσης το δεύτερο που βάλαμε σαν στόχο και το πετύχαμε είναι ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής μελετήσαμε και εντάξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής ένα πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων 16 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη ξεκίνησαν οι 2 από τις 3 εργολαβίες που σημαίνει αυτό ότι η πόλη μας έχει θωρακιστεί πια από τις θεομηνίες που τυχόν θα έχουμε μελλοντικά. Είχατε πρόβλημα πραγματικότητα πρέπει να το 1994 όταν έκλεινε το ρέμα του Ποδονήφτη έγινε μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στη Νέα Ιωνία. Έτσι, την πόλη μας τη διασχίζουν πάρα πολλά ρέματα που έπρεπε να εξηγιανθούν και να μπορεί να δέχονται τις ποσότητες αυτές τις μεγάλες που έρχονται σήμερα. Δεν είχαμε τα τελευταία πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά ήταν μερικές γειτονιές που χρειαζόντουσαν να γίνουν κάποια αγωγή ώστε να μην υπάρχει πια η παραμικρή ανησυχία για να καταστραφούν περιουσίες ή να έχουμε άλλα χειρότερα πράγματα. Τέλος πάντων, εκτιμήσαμε ότι χρειαζόντουσαν να γίνουν αυτά τα έργα. Το δεύτερο έργο το οποίο άμεσα θα ξεκινήσει είναι ένα υπόγειο πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης 350 θέσεων και από πάνω θα γίνει ένα πάρκο 5,5 στρέμματα. Θεωρούμε ότι και αυτό είναι απαραίτητο γιατί εμείς είμαστε ένας εμπορικός δήμος, αντιμετωπίζουμε μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα και αυτό θα γίνει με χρηματοδότηση της περιφέρειας που σημαίνει ότι θα είναι πολύ φτηνή είσοδος ώστε να μπορούν να μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα, να μην είναι ένα ιδιαίτερο οικονομικό βάρος για τους δημότες μας, ώστε να ελευθερωθούν οι δρόμοι στο εμπορικό κέντρο, να είναι πιο εύκολο προσβάσιμο το εμπορικό κέντρο και να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε εμείς παρεμβάσεις ώστε να γίνει πιο ωραίο το εμπορικό κέντρο, να βοηθήσουμε δηλαδή παραπέρα την ανάπτυξή του. Στον άλλο τομέα που έχουμε ενεργοποιηθεί σοβαρά και έχουμε προχωρήσει είναι η αξιοποίηση του χώρου του Δημοτικού Σταδίου. Ήδη πάλι με την περιφέρεια κάναμε μία εξέδρα στο στάδιο
που χωράει 2.500 περίπου θεατές, αλλά το βασικό είναι ότι κάτω από τις εξέδρες υπάρχουν περίπου 1.800 στρέμματα, μέτρα χώροι που αξιοποιούνται από τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης μας, γυμναστήρια, αποδυτήρια κτλ. Με την καθαριότητα έχουμε ξεκινήσει διάφορα προγράμματα στην κατεύθυνση του να αυξήσουμε, μάλλον να μειώσουμε τα απορρίμματα που πηγαίνουν στη χωματερή με προγράμματα ανακύκλωσης. Ήδη σε μια γειτονιά της πόλης μας μπήκανε καφέ-κάδι. Καφέ-κάδι σημαίνει ότι δέχονται οργανικά υπολείμματα και νομίζουμε ότι θα μειωθεί αρκετά όγκος των σκουπιδιών. Έχουμε εξυγχρονίσει πάρα πολύ τον στόλο της καθαριότητας και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την καθαριότητα στην πόλη μας. Και τέλος έχουμε προχωρήσει και έχουμε κάνει αρκετές απαλλοτελειώσεις ώστε να δημιουργηθούν και νέοι ελεύθεροι χώροι στην πόλη μας για πλατείες ή για άλλες για κτίρια με κοινωνικές δράσεις. Αξιοποιήσαμε τα προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, Φιλόδημος 1, Φιλόδημος 2, Φιλόδημος 3, που αναφέρονται σε παιδικές χαρές και σε συντήρηση σχολικών κτιρίων. Όπως επίσης περιμένουμε αυτές τις μέρες την έγκριση από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών πάλι, που θα ανακατασκευάσουμε το κτίριο του πρώτου παιδικού σταθμού για να λύσουμε και προβλήματα χώρων που έχουν σχέση με τους παιδικούς σταθμούς. Αυτά με λίγα λόγια, έτσι περιγραφικά, ήταν αυτά που κάναμε στα χρόνια της θητείας μας. Τι γνώμη έχετε για την μεταρρύθμιση του Κλισθένη και πιο ειδικά, αν θέλετε, σε αυτό που έχει προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις σε σχέση με την καθιέρωση της απλής αναλογικής? Νομίζω ότι χρειαζόταν η αναμόρφωση του Καλλικράτη. Θεωρώ ότι άργησε να γίνει ο Κλισθένης. Περιλαμβάνει, θα μπορούσε να είναι πιο διευρυμένος, απλά δεν μπόρεσε το Υπουργείο να το κάνει. Γιατί πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα με τη διαβούλευση και την προτάσεις και τέλος πάντων τη συζήτηση που έγινε. Το βασικό βέβαια είναι ένα, ότι μας διευκολύνει σε κάποια διαδικαστικά και καθημερινά ζητήματα στη λειτουργία τη δικιά μας, και βέβαια η τομή που προβλέπει και που υπάρχει είναι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, που η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα βοηθήσει στη λειτουργία των Δήμων, θα δώσει τη δυνατότητα και σε μικρότερες ομάδες να συμμετέχουν στα Δημοτικά Συμβούλια, θα επιβάλλει σίγουρα την συζήτηση και τη συνεργασία των Δημοτικών Παρατάξεων, γιατί πολύ δύσκολα θα υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία σε μια παράταξη να κάνει αυτό που αυτή νομίζω ότι είναι καλύτερο για την πόλη, για τον κάθε Δήμο. Υποχρεωτικά λοιπόν θα κάθονται οι διάφορες παρατάξεις να συζητάνε και να καταλήγουν στο τι θα γίνει στην πόλη, που θεωρώ ότι αυτό είναι σίγουρα πιο καλό και πιο αποδοτικό για τον κάθε Δήμο. Εάν επανεκλεγείτε στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της νέας σας θητείας? Θα κοιτάξουμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή να τελειώσουμε, γιατί είναι έργα τα οποία από τη συμβατική τους ο χρόνος της περαίωσης τους είναι 2 και 2,5 χρόνια. Να ολοκληρώσουμε το πάρκινγκ και θα έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ζητήσει να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Ανοιχτό Μόλ, που αναμορφώνει και εξοραίζει τα εμπορικά κέντρα των πόλεων. Ανεξάρτητα από αυτό, αν ενταχθούμε ή όχι σε αυτό το πρόγραμμα, θα ξεκινήσουμε από μόνοι μας να πάρουμε μέτρα ώστε να αναπτύξουμε το εμπορικό κέντρο της πόλης μας. Είμαστε μια πόλη, τα τελευταία 30 χρόνια
εμπορική πόλη. Τα εργοστάσια πια που υπήρχαν παλιά στην πόλη μας έχουν κλείσει και όλη η οικονομία της πόλης είναι γύρω από την εμπορική κίνηση. Δίπλα μας αρχίζουν και φυτρώνουν διάφορα εμπορικά κέντρα και θα πρέπει να πάρουμε μέτρα να βοηθήσουμε την, να διατηρηθεί αυτή η εμπορικότητα της πόλης μας. Έχουμε, ελπίζω να ενταχθεί στο πρόγραμμα, στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας ένα κολυμπητήριο που δεν έχουμε και τα παιδιά τα δικά μας πηγαίνουν στα κολυμπητήρια του ΟΑΚΑ και οι μεγαλύτερες ηλικίες πηγαίνουν στο κολυμπητήριο του Γαλατσίου και να ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα απαλωτριώσεων που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Όπως επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των υποχρεωτικών, να φύγουν τα παιδιά των νηπιακών τμήματων από τους παιδικούς σταθμούς και να πάνε και να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια παιδεία. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, δεν υπάρχουν χώροι, είναι αρκετά παιδιά τα οποία σήμερα εξυπηρετούνται στους παιδικούς σταθμούς για να κάνουν τα προνήπια και τα νήπια, τα οποία θα πρέπει με τον καινούργιο νόμο του Υπουργείου Παιδείας να πάνε στην πρωτοβάθμια παιδεία. Και βέβαια, επειδή όλα αυτά τα χρόνια που τα προηγούμενα, 8 χρόνια, 9 χρόνια, ήταν πολύ δύσκολα τα οικονομικά του Δήμου, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη συντήρηση των δρόμων. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στις ασφαλτοστρώσεις, όπως επίσης και στη συντήρηση των πεζοδρομίων, τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής και θα κοιτάξουμε να κάνουμε προγράμματα τα οποία θα μπορέσουμε να τα αναμορφώσουμε και να είναι πιο προσβάσιμα στους κατοίκους μας.